σε αυτό το πλαίσιο θα ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτησή μας με την κυρία Μπακογιάννη. Η Τουρκία έχει αποφασίσει, κυρία Μπακογιάννη, να δοκιμάσει τις ελληνικές αντοχές. Εκεί βρισκόμαστε. Θα το δούμε αυτό. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και αυτό είναι στη Λιβύη. Είναι σαφές ότι μετά από την αντίδραση της Αιγύπτου, μετά από την ομόφωνη ψήφιση από το Αιγυπτιακό Κοινοβούλιο της άδειας να πολεμήσουν ουσιαστικά στη Λιβύη και να στείλουν στρατό στη Λιβύη, οι ισορροπίες στη Λιβύη αλλάζουν πάρα πολύ. Έχει ανησυχήσει πάρα πολύ και είναι λογικό να ανησυχήσει. Μέχρι τώρα είχε την πρωτοκαθεδρία στις κινήσεις στη Λιβύη στηρίζοντας το Σάρατς. Από την αντίδραση πλέον της Αιγυπτιακής πλευράς τα πράγματα στη Σύρτη και οι ισορροπίες των δυνάμεων αλλάζουν πάρα πολύ. Άρα έχει ένα πολύ σημαντικό ανοιχτό μέτωπο εκεί. Έκανε χθες μία δήλωση για τη Συρία ο Ερντογκάν, στην οποία επέστρεψε σε ένα λεξιλόγιο το οποίο είχε ξεχάσει τον τελευταίο χρόνο, μιλώντας για ουσιαστικά δικτάτορα κατακτητή για τον Άσαντ. Πράγμα το οποίο βεβαίως ενόχλησε τους Ρώσους, οι οποίοι στέλνουν τώρα μία αντιπροσωπεία, διότι αν θυμάστε ένα μήνα πριν είχε αποτύχει η συνάντηση που είχαν με τον Λαυρόφ. Οι δύο παρεμβάσεις που είπαμε τώρα νωρίτερα, κυρία Υπουργέ, πιστεύετε ότι μπορεί να λειτουργήσουν να πάμε σε μια κατάσταση αποκλιμάκωσης ή μη κλιμάκωσης? Είναι βέβαιο ότι η Ευρώπη κάνει μια προσπάθεια. Καταρχήν, επειδή η Μέρκελ έχει μείνει ο μόνος ουσιαστικός συνομιλητής και από πλευράς Ευρώπης αλλά και διεθνώς, διότι ο Τραμπ είναι αλλού. Οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή, η Αμερικανική εξωτερική πολιτική είναι ουσιαστικά ακέφαλη. Το οποίο είναι κακό, διότι πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν αναταραχές. Άρα η Μέρκελ έχει μείνει ο μοναδικός παράγων ο οποίος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Ερντογκάν. Και είναι βέβαιο ότι... μοναδική που μπορεί να τον σταματήσει, κυρία Μπακογιάννη. Δεν ξέρω αν μπορεί να τον σταματήσει, κυρία Στασοπούλου. Για να είμαι τελείως ειλικρινής, δεν το ξέρω. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι σίγουρα προσπαθεί να τον επηρεάσει. Και σίγουρα αυτό το οποίο είπε πριν και άκουσα λίγο και τον κύριο Βαρβιτσιώτη έχει βάση. Δηλαδή μια ισχυροποιημένη Ευρώπη όπως βγήκε από το Συμβούλιο Κορφής, μια Ευρώπη η οποία αποφάσισε να ξαναμπεί δυναμικά στο παγκόσμιο οικονομικό παιχνίδι, μια Ευρώπη η οποία στήριξε τα μέλη της και μια Ελλάδα η οποία από αυτή τη διαπραγμάτευση που μειώθηκαν κονδύλια βγαίνει ακριβώς με τα ίδια κονδύλια τα οποία θα έπαιρνε αν είχαμε τα 100 δισεκατομμύρια παραπάνω επιχορηγήσεις. Δηλαδή οι άλλες χώρες μπορεί να έχασαν λεπτά, η Ελλάδα δεν έχασε ούτε ένα δισεκατομμύριο από αυτές τις επιχορηγήσεις. Έπαιξε ρόλο αυτό στο να κάνει αυτή την κίνηση χθες? Δημιουργεί αναμφισβήτητα έναν προβληματισμό στην Τουρκία και μία πρόσθετη ανασφάλεια. Δεν χρειάζεται πολύ για να υπάρχει εκνευρισμό στην Τουρκία. Σας εξέπληξε ότι εκδόθηκε. Ναι. Η εικόνα του τουρκικού τύπου σήμερα, δεν άκουσα τον κύριο Κωστίδη, αλλά τι σας δεν είπε. Υπάρχει πουθενά το θέμα. Δεν υπάρχει το θέμα. Μόνο το οποίο τι σημαίνει, ότι πολύ ορθά η ελληνική κυβέρνηση είπε, παιδιά, όχι δραματοποίηση. Ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα, βεβαίως αυτή είναι η δουλειά τους, να είναι σε ετοιμότητα, αλλά μην δραματοποιούμε κάτι το οποίο το κάνουμε μόνοι μας, δηλαδή μέγα θέμα, όταν επί της ουσίας από την άλλη μεριά φαίνεται ότι οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές. Σας εξέπληξε η έκδοση Ναύτεξ την περιοχή αυτή για την οποία μιλάμε? Καταρχήν δεν με εκπλήσει καμία ναύτεξ τουρκική. Έχω βαρεθεί να διαβάζω ναύτεξ τουρκικές. Δεν ξέρω, κατά εκατοντάδες έχουν κατατεθεί την τελευταία φορά. Τώρα, ότι ακριβώς θα γίνει η ναύτεξ εκεί, διότι αν προσέξετε, όχι, ότι εξέδωσαν ναύτεξ για αυτή την περιοχή, είναι χαρακτηριστικό της λογικής. Δηλαδή πάει σε μία περιοχή την οποία την αμφισβητεί πράγματι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όπως σας είπε και πριν ο κύριος Φίλης, είναι μια περιοχή, δεν πάει κοντά στο Καστελόριζο, δεν πάει κάπου που να, ας πούμε, να ήταν φως φανάρι ότι εδώ πέρα υπάρχει. Ναι, αλλά και εμείς δεν ανακοινώνουμε τα δικαιώματά μας εκεί στην περιοχή. Ακριβώς. Αυτό είπαμε με τον καθηγητή. Γιατί, πριν. Αυτό που είπε δηλαδή το State Department περί διαφιλονικούμενων νερών, περιοχή τέλος πάντων, έχει να κάνει με αυτό. Δηλαδή στην ουσία λέει η κυρία Μπακογιάννη, το State Department αναγνωρίζει τις γκρις
ζώνες με κάποιο τρόπο που διεκδικεί η Τουρκία. Έχω δηλαδή πει ήταν πάρα μια φορές καλή σε ό,τι αφορά την ένταση, αλλά την ίδια στιγμή υιοθετεί και την θέση της Τουρκίας. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι με βάση το διεθνές δίκαιο η συζήτηση την οποία κάνουμε για την υφαλοκρηπίδα και κατά προέκταση για την ΑΟΣ είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει σε διμερές επίπεδο. Το διεθνές δίκαιο δεν προβλέπει άλλες συζητήσεις που βασικά σου λέει ότι αυτό δεν μπορείς να το κάνεις μονομερός. Είναι η συζήτηση που έχουμε για την υφαλοκρηπίδα, την οποία είναι το θέμα που έχουμε αναγνωρίσει ότι έχουμε ανοιχτό με την Τουρκία, είναι το θέμα στο οποίο κάποτε ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να συμφωνήσουμε. Πρέπει να γίνει διάλογος επομένως με την Τουρκία. Κοιτάξτε, εμένα με ρωτάτε, πέρα εγώ, από την πίεση, εγώ παγίως είμαι, όπως ξέρετε, υπέρ του διαλόγου. Τώρα, εάν νομίζει η Τουρκία ότι θα κάνει διάλογο υπό απειλή, είναι βαθιά ανοιχτωμένη. Η Ελλάδα, η Κία Βουλήση, έχει πολλές φορές καταθέσει την άποψη και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών ότι είμαστε έτοιμοι για τον οποιοδήποτε διάλογο αφορά το συγκεκριμένο θέμα, επαναλαμβάνω, την υφαλοκρηπίδα και κατά προέκταση. Όχι μέσα σε αλλά όχι υπό την οποιαδήποτε αίσθηση ότι το κάνουμε απειλούμενοι. Το κάνουμε γιατί το θέλουμε να το κάνουμε. Αλλά η Τουρκία παράλληλα βάζει πάνω στο τραπέζι και όλα τα θέματα, όλη τη βεντάλια των Ελλήνων. Είναι η συζήτηση θεμάτων που είχα χθες το βράδυ σε ένα τραπέζι που με ρωτήσαν ακριβώς την ίδια ερώτηση που μου κάνετε εσείς. Το διεθνές δίκαιο δεν προβλέπει καμία άλλη συζήτηση πέραν αυτής της οποίας σας λέω για από κοινού απόφαση. Τα άλλα όλα είναι μονομερείς ενέργειες. Μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας εμείς δεν αναγνωρίζουμε. Μονομερείς ενέργειες δικές μας μπορούμε να κάνουμε. Αυτό το συγκεκριμένο θέμα, η υφαλοκρηπίδα, το διεθνές δίκαιο που είναι το μεγάλο όπλο της Ελλάδος, προβλέπει ότι πρέπει να το κάνουμε από κοινού.